Κάτσε να το γυρίσουμε. Καπελάκι σήμερα special. Πάντα έτσι είναι ο άνθρωπος. Εκτός από τον οδικό αποκλεισμό της Δυτικής Ελλάδας, έρουμε και τον σιδηροδρομικό αποκλεισμό. Σήμερα γίνεται το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο από το Κιάτο μέχρι τη Ροδοδάφνη. Επομένως θα ενταχθεί στα δρομολόγια του προαστιακού κανονικά και το Αίγιο. Μετά το Πάσχα είναι έτοιμη να υπογραφεί η σύμβαση για την ηλεκτροκίνηση του Κιάτο Ροδοδάφνη με χρονοδιάγραμμα 1,5 χρόνου. Και αμέσως μετά το Πάσχα υπογράφεται και το τμήμα του προαστιακού, τη σύνδεση του Μητραγίου. Πιστεύω ότι το μεγάλο έργο της σιδηροδρομικής υποδομής της χώρας είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να υλοποιήσουμε. Το υλοποιούμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς και σας καλούμε στον επόμενο σταθμό από το Αίγιο που θα είναι η σύνδεση, η δοκιμαστική λειτουργία της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη με ηλεκτροκίνηση. Έτσι, πολύ σύντομα. Η γραμμή του Ναυπλίου, η παλιά γραμμή της Πελοποννήσου, η γραμμή της Στερεάς Ελλάδας, η γραμμή των Τεμπών και όσες γραμμές ήταν μετρικές, όπως γνωρίζετε θεσμικά πλέον μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε, γιατί από την προηγούμενη κυβέρνηση βρήκαμε απαγόρευση της χρήσης τους. Σε πάρα πολλά σημεία γίνεται ανάταξη και συντήρηση αυτού του παλιού δικτύου και θα μπουν σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση τουριστικά και επιβατικά δρομολόγια. Είναι διπλά σημαντική ημέρα για την Κορινθία αλλά και για την βορειοδυτική Πελοπόννησο. Όπως ανέφερε και ο Υπουργός, είναι στην ολοκλήρωσή της και ξεκινούν τα δρομολόγια σε λίγες μέρες στο Κόρινθος Αίγιο, στο Κιάτο Αίγιο, και ταυτόχρονα μετά την έγκριση από το ελεκτικό συνέδριο της σύμβασης για τον προαστιακό του Λουτρακίου θα έχουμε πολύ σύντομα την εκκίνηση αυτού του πολυαναμενόμενου έργου. Θετικές εξελίξεις λοιπόν και θα συνεχιστούν και στο επόμενο διάστημα χάρη στις πολιτικές που έχει ανοίξει εδώ και πολύ καιρό ο Υπουργός και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Άρα ότι βλέπουν στην υποδομή και δεν είναι καλά, το χρεώνω σε σένα. Εννοείται. Πάμε smoothly. Έλα, ευχαριστούμε. Ναι, νομίζω είδατε το πρώτο δοκιμαστικό που έγινε του προαστιακού από το Κιάτο μέχρι το Ξυλόκαστρο. Επιτέλους στο νομό μας πραγματοποιούνται έργα που θα δώσουν μια πνοή ανάπτυξης, θα βοηθήσουν δηλαδή την ανάπτυξη αλλά και τη μετακίνηση του πληθυσμού και ιδιαίτερα για αυτές τις περιοχές που έχουν αναπτύξει παραθεριστικό τουρισμό και υπάρχουν εξοχικές κατοικίες, θα διευκολύνει πάρα πολύ την πρόσβαση των Αθηναίων προς τις εξοχικές τους κατοικίες, αλλά και θα αναπτυχθεί και ο τουρισμός. Νομίζω ότι αυτό το έργο και το άλλο που ανακοίνωσε ο Υπουργός, ότι ολοκληρώθηκαν διαδικασίες του ελεκτικού συνεδρίου και την άλλη μετά το Πάσχα θα υπογραφεί και η σύμβαση για τον προαστιακό Λουτρακίου, ολοκληρώνουμε ένα μεγάλο έργο για τις σιδηροδρομικές γραμμές και για τον προαστιακό, που θεωρούμε ότι θα συμβάλλει πάρα πολύ ουσιαστικά στη μετακίνηση των συμπολιτών μας, αλλά και στην ανάπτυξη της περιοχής και στον τουρισμό. Ευχαριστώ. Είμαστε στο Ξυλόκαστρο, σε μια στιγμή που την περιμέναμε καιρό, ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση του προαστιακού μέχρι το Αίγιο. Για μας και ιδίως για τη Δυτική Κορινθία είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, καθοριστικό και για τη σύνδεσή μας με την Αθήνα και για την ασφαλή μετακίνηση του πληθυσμού και για τη μείωση των εξόδων του, αλλά και για περιβαλλοντικούς λόγους. Ήταν ένα θέμα που από την πρώτη στιγμή
το ζητήσαμε. Γίνεται και αυτό πράξη. Το αργότερο σε 3 με 4 μήνες θα έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να ολοκληρώνει αυτά που οι υπόλοιποι άφησαν στη μέση, με διαφανείς διαδικασίες, με μείωση του κόστους και με έργα τα οποία στοχεύουν στους πολλούς μαζικής μεταφοράς που να μπορούν να τα αξιοποιήσουν αυτοί που τα έχουν ανάγκη. Νομίζω επίσης ότι η λειτουργία του παραστιακού σημαίνει ότι η κοινωνία μπορεί να επιβαρύνεται ακόμα με έξοδα, με φορολογία, με δυσκολίες. Όμως έρχεται μια κυβέρνηση η οποία σε κάθε ευκαιρία της επιστρέφει έργα υποδομής, της επιστρέφει παροχές, της επιστρέφει υπηρεσίες για μια καλύτερη ζωή και για μια καλύτερη κοινωνία. Δεν σταματάει. Δεν σταματάς.